Επίσης, παρατηρώ το εξής. Ενώ οι Αιγύπτιοι έχουν όλη τη διάθεση να οριοθετήσουν τη γραμμή μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, τη γραμμή της ΑΟΣ, οι δικοί μας έχουν μία, ας πούμε, ουσιαστικά άρνηση. Λοιπόν, λένε ότι θα καθίσουμε μαζί τριμερείς, δεν κάνουν τίποτα. Έχουμε λοιπόν ένα κοίτασμα του Ηροδότου, το οποίο το μισό, περίπου το ισοδύναμο των 6 δις, είναι δικό μας και το άλλο 6 δις είναι της Αιγύπτου, και δεν κάνουμε τίποτα. Και ο κόσμος πεινάει. Τι κάνετε εσείς μες στο Υπουργείο? Αφήνετε να πούμε το ψωμί, έτσι να πούμε. Ούτε καν δίνετε σημασία αν θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον πλούτο μας. Τι άλλο έχουμε να κάνουμε? Αυτοκίνητα βγάζουμε, αεροπλάνα βγάζουμε. Τι κάνουμε? Έχουμε βιομηχανία. Ορυκτό πλούτο έχουμε και γεωργία. Γιατί τα αφήνουμε αυτά τα πράγματα? Άρα η ΑΟΣ είναι καθοριστική σημασίας. Ακόμη και για τον απλό λόγο που σας είπα. Ότι ο Πετρελάς θα σου λέει: εγώ, κύριε, κάνω την έρευνά μου στα διεθνή ύδατα. Δεν έχεις λόγο. Όσο δεν ανακηρύσεις ΑΟΣ. Λοιπόν, πάμε στο κυρίως θέμα για το οποίο είστε εδώ απόψε. Και το οποίο οι Κρήτες και όχι μόνο τηλεθεατές θα αντιληφθούν πολύ γρήγορα με τις τρεις παραμέτρους που μας δώσατε εξ αρχής, γιατί εξακολουθείτε να υποστηρίζετε ότι όχι απλώς έχουμε ένα πλούσιο, ορυκτό, υποθαλάσσιο χώρο, αλλά χώρο που στοιχειοθετείται και ερευνητικά. Θέλω λοιπόν, γιατί απόψε θα δούμε και ιστορικά στοιχεία, επαναλαμβάνω, είναι περισσότερο μάθημα, να ξεκινήσουμε με κάποιες παραδοχές, είναι 4 σημεία, ξεκινώντας από το ότι η Μεσόγειος είναι η πόλημα της Στιθίος. Της Στιθίος, αν θέλετε, ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σπάσιμο της Παγγέας. Δηλαδή, κάποτε υπήρχε η... Όχι, θέλω να ξεκινήσετε με τις 4 παραδοχές που μας έχετε δώσει. Ωραία. Γιατί με αυτή τη σειρά έχουμε και τις κάρτες. Είναι τα 4 σημεία που μας έχετε δώσει. Όταν η Μεσόγειος είναι η πόλημα της Στιθίος, λοιπόν. Όταν η Μεσόγειος είναι η πόλημα της Στιθίος, επειδή όπου προϋπήρχε η Τιθής, υπάρχουν οι κοιτάσματα πετρελαίων. Mm-hmm. Εφόσον κάτω από την Κρήτη, εδώ πέρα έχουμε και όπου περνάει, δηλαδή η Τιθής, Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ιράκ, Κουρδιστάν, Ανατολική Μέσο, Νότιο Κρήτη, Ιόνιο, Αδριατική, Βόρειο Αφρική, Κασπία, Μαύρη Θάλασσα, αυτά όλα έχουν πετρέλαιο διότι ήταν υπολείμματα της Τιθίος. Άρα και εμείς που είμαστε κάτω από την Κρήτη, που είμαστε ως υπόλοιμα της Στιθίος, πρέπει να έχω κοιτάσματα υδρογονάθρακα. Δεν το συζητάω, μου το λέει η γεωλογία. Δεύτερον, όπου υπάρχει σύγκρουση λιθοσφαιρικών πλακών, σε όλο τον κόσμο έχω κοιτάσματα υδρογονάθρακων. Εγώ έχω σύγκρουση λιθοσφαιρικών πλακών, πρέπει να έχω. Επιπροσθέτως όμως, ξέρω ότι από τη σύγκρουση έχω ταλασσοϊφαίστεια και μου βγαίνει μεθάνιο πυρολυτικό, το οποίο είναι προϊόν διάσπασης πετρελαίου, το οποίο βρίσκεται σε μεγάλα βάθη. Και το απέδειξαν εδώ και 4 μήνες, τόσο οι Κύπροι, όσο και οι Ισραηλίτες, και τώρα προχωράει και η ΕΝΗ. Τι? Το φυσικό αέριο, το οποίο είναι στα πάνω στρώματα, mm-hmm. προέρχεται από πετρέλαιο που είναι στα κάτω στρώματα, τρυπήσανε ακριβώς την Αφροδίτη, και κάτω από την Αφροδίτη το φυσικό αέριο βρήκανε κοίτασμα πετρελαίου. Στο Λεβιάθαν. Τρυπήσανε κάτω από το φυσικό αέριο του Λεβιάθαν, το οποίο είναι τεράστιο, και βρήκανε πετρέλαιο. Οι Γάλλοι στο οικόπεδο 10 πάνε για πετρέλαιο. Οι Ιταλοί στο πάνω κομμάτι πάνε για φυσικό αέριο με το Σαϊπάν 10.000 που φέρανε. Θα χτυπήσουν πρώτα για φυσικό αέριο, ούτως ώστε να αθροίσουν τα δύο φυσικά αέρια. Τους έχει κολλήσει στους Κυπρίους να κάνουν σταθμό LNG. Είναι πρόβλημα δικό τους, αλλά είναι επικίνδυνο το LNG. Θα το πω, διότι είναι πραγματικότητα. Εγώ δεν θα έκανα LNG σταθμό, διότι με μία σφαίρα ενός μουτζαχετίν τεινάχτηκε όλος ο σταθμός και τεινάχτηκε και μισή Λάρνακα. Τι θα κάνατε? Φεύγουν όλα τα πράγματα. Είναι επικίνδυνο ο σταθμός. Απλώς αγωγούς. Αγωγούς. Ναι. Δεν θα παίζατε όμως και το παιχνίδι των πλοίων LNG για να τα οικονομάνε αυτοί που φέρουν τώρα? Όχι. Στην Ελλάδα. Όχι. Είστε σαφείς. Αγωγούς. Αγωγούς. Βλέπετε, και εγώ οφείλω να σας ρωτήσω διερευνητικά. Πάνε όμως εκεί στο LNG, σώνει και καλά. Βλέπετε, οι Ισραηλίτες δεν κάνουν LNG. Πάνε στην Κύπρο ή θα πάνε στην Αίγυπτο. Ή θα το πουλήσουν κατευθείαν σε compressed natural gas.
Δεν κάνουν σταθμό, γιατί ξέρουν θα τους τον τεινάξουν. Κάποιο. Δεν θες. Ένα πιστόλι με μία σφαίρα θες. Μάλιστα. Εντάξει. Η τέταρτη παράμετρος είναι ότι έχω απόδειξη ότι βγάζω φυσικό αέριο, το οποίο κάθεται στον πυθμένα. Δεν σου κινεί το ενδιαφέρον από πού βγήκε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και αυτά όλα τα πράγματα προδικάζουν την κατάσταση αυτή. Ο επόμενος χάρτης, λοιπόν, η επόμενη διαφάνεια είναι σημαντική. Δείχνει όλες τις χώρες οι οποίες έχουν υδρογονάνθρακες. Και είναι πραγματικά τα υπολείμματα της Τιθίως. Ιράκ, Ιράν, Σαουδική Αραβία, Κουβεΐτ, Κουρδιστάν, Συρία, Λίβανος, Ισραήλ, Κύπρος, Αίγυπτος. Αυτά είναι παραθαλάσσια και λέω, μην κοιτάζετε μόνο την ξηρά. Υπάρχουν και στη θάλασσα. Και συνεχίζω, δεν έχω βάλει κι άλλο μπλε να πούμε, προς την μεριά της Μαύρης Θάλασσας, όλο το δυτικό κομμάτι, ανακαλύφθηκαν κοιτάσματα και στη θάλασσα του Αζόφ, εκεί που οι Ρώσοι δεν πήραν την Κρυμαία, πήραν και τα κοιτάσματα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Πάμε να δούμε τη θάλασσα της Τιθίως κατά το Τριάσιο ή την πριν 265 εκατομμύρια χρόνια. Για να πάρουμε και μια ιδέα για το τι μιλάμε. Ναι. Έτσι. Έχει ενδιαφέρον το μάθημα απόψε, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε πώς είμαστε. Η διάσπαση της Παγκαίας και η δημιουργία, η διάσπαση της Πανθάλασσας, δεν την βάζω την Πανθάλασσα μέσα, φεύγει η Αφρική πριν 265 εκατομμύρια χρόνια από την Λαυρασία, που σημαίνει είναι η Ασία, η Ευρώπη και η Αμερική μέσα, και μπαίνει, δημιουργείται μια θάλασσα πριν 265 εκατομμύρια χρόνια, η οποία είναι θερμή, είναι στον ησημερινό. Επειδή είναι θερμή, πάμε στην επόμενη εικόνα. Εδώ πέρα, όπου βλέπετε αυτό το απαλό μπλε, είναι οι υφαλοκρηπίδες. Και σε αυτές οι υφαλοκρηπίδες τις χρειαζόμαστε, διότι οι μικροοργανισμοί, οι θαλάσσιοι, οι οποίοι δημιουργούν το πετρέλαιο, αναπτύσσονται σε αυτές τις υφαλοκρηπίδες. Άρα έχουμε επί 100 εκατομμύρια χρόνια οργανισμούς να πεθαίνουν και να δημιουργούν αυτά τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων, τα οποία δεν ξέρω αν είναι η επόμενη. Προχωρούμε στην επόμενη. Δείχνω την Τιθή. Προσέχετε πού περνάει πριν κλείσει Σαουδική Αραβία. Το δείχνω αυτό το κομμάτι. Διότι σε μία παρουσίαση που έκανε το ΙΠΚΑ στο Λονδίνο, επήρε μία εικόνα από αυτές που παρουσιάσαμε και παρουσίασε αυτά τα πράγματα. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Αυτή εδώ είναι σημαντική. Παρουσίασε αυτό το άσπρο ως αλάτι μεσίνιο. Ενώ δεν ήταν το μεσίνιο αλάτι, τα αλάτα του μεσινίου γεννήκανε πριν 5 εκατομμύρια χρόνια. Αυτές είναι οι υφαλοκρηπίδες όπου αναπτύχθηκαν τα κοιτάσματα του φυσικού αερίου και του πετρελαίου της Αλγερίας, του Μαρόκου, της Τινησίας, της Λιβύης, της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό το άσπρο δεν είναι αλάτι. Είναι υφαλοκρηπίδες που ζούσαν οι μικροοργανισμοί και αναπτύχθηκαν τα κοιτάσματα πετρελαίου. Εμείς τα παρουσιάσαμε ως ελληνική κυβέρνηση ως αλάτι στο Λονδίνο, δηλαδή. Στο Λονδίνο τα παρουσιάσαμε ως αλάτι. Έχω την παρουσίαση, τη στείλω. Δηλαδή ως νεκρό σημείο ουσιαστικά. Ως νεκρό σημείο, για ότι τα κύριε, αυτά είναι άλατα και το γράφουν από πάνω άλατα και εν συνεχεία παρουσιάζουν τα άλατα του Μεσσηνίου. Καμία σχέση. Τα άλατα του Μεσσηνίου γεννήκανε πριν 5 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό που παρουσιάζει είναι πριν 16 εκατομμύρια χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν. Για πάμε και στην επόμενη κάρτα για να μας εξηγήσετε. Είναι κανονικό μάθημα σήμερα, το είπα εγώ. Είναι όλα τα οι μικροοργανισμοί, οι θαλάσσιοι, οι οποίοι με φωτοσύνθεση, γι' αυτό πρέπει να είσαι λίγο ψηλά για να πέφτει και ο ήλιος, να σου κάνει τη φωτοσύνθεση, να έχεις το διοξείδιο του άνθρακος της ατμόσφαιρας και το νερό για να δημιουργήσει το σώμα. Οπότε αυτό το σώμα όταν πεθάνει, με την λεγόμενη διαγένεση, η οποία θέλει 10 με 15 εκατομμύρια χρόνια, σου δημιουργεί το πετρέλαιο. Τι είπα τώρα? Ότι για να έχω πετρέλαιο θέλω 15 εκατομμύρια χρόνια. Άρα δεν ψάχνουν σχηματισμούς γεωλογικούς νεότερους των 15 εκατομμυρίων. Όσοι βγαίναν λοιπόν και μου κάνανε κριτική, σύμβουλοι να πούν,
Μα λέει εδώ πέρα, λέει, τα ειζήματα του Νείλου, λέει, δεν έχουν πετρέλαιο. Τα ειζήματα του Νείλου δημιουργήθηκαν. Ο Νείλος ξεκίνησε το ρου του πριν 6 εκατομμύρια χρόνια. Και εγώ ψάχνω. Και μέσα 6 εκατομμύρια δεν δημιουργείται πετρέλαιο. Εγώ ψάχνω προ 15, είπαμε. Εγώ ψάχνω προ 15. Για πάμε στη γεωμορφολογία της Βορείου Αφρικής και της Νοτιού Ευρώπης, έτσι θα πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Κατά το μέσο μειόκαινο, δηλαδή πριν 16 εκατομμύρια πριν χρόνια. Πριν 16 εκατομμύρια. Για να ενισχύσουμε αυτό που λέγατε. Ωραία. Έγινε μια ανατροπή στα 23 εκατομμύρια χρόνια. Άρχισε η αφρικανική πλάκα να πηγαίνει προς τα πάνω και βεβαίως η αιγιακή πλάκα να κατεβαίνει προς τα κάτω. Αυτό το πράγμα και βεβαίως η Σαουδική Αραβία ξεκόλλησε όλος ο Περσικός κόλπος, κόλλησε προς το Κουρδιστάν, αλλά όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο είχε αυτούς τους μικροοργανισμούς, με τη διαγένεση, δημιούργησε πετρέλαιο. Άρα ψάχνω πού έχω την τυχή μου, πού είναι οι παλιές μου υφαλοκρηπίδες πριν 20-30 εκατομμύρια χρόνια. Άρα έτσι αρχίζω και ψάχνω και λέω, έχω, δεν έχω πετρέλαιο. Δεν λες περιμένω μόνο από τα γεωφυσικά μου να δω αν έχω πετρέλαιο. Άρα, να γιατί δείξατε τους χάρτες, γιατί φέρατε τους χάρτες, γιατί ναι. Προσπαθείτε να πείτε στον κόσμο για να το καταλάβει, ότι δεν ψάχνω πριν 5-6 εκατομμύρια χρόνια. Ναι. Ψάχνω από 15 εκατομμύρια χρόνια και πάνω. Μέχρι τα 250. Μέχρι τα 250, για να σας δείξω, λοιπόν, σας φέρνω τους χάρτες, να σας δείξω ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα και όχι τα επικαθήμενα δεδομένα. Ακριβώς. Κάντε μία παύση στο σημείο αυτό. Πάμε στην πρώτη διακοπή για απόψη. Επιστροφή στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι απόψινο συνομιλητής μας είναι ο κύριος Αντώνης Φόσκολος σε μια εντελώς διαφορετική εκπομπή από αυτή που τον είχαμε συνηθίσει. Στην κυριολεξία έχουμε, θα το πω, ένα μάθημα για τους υδρογονάνθρακες, το οποίο από ό,τι έχετε αντιληφθεί το έχουμε ξεκινήσει 250 εκατομμύρια χρόνια πίσω. Γιατί ο κύριος Φόσκολος επιμένει απόψε ότι δεν αρκεί να λες στους έξω ότι έχω μία πηγή πληροφόρησης που είναι οι μετρήσεις που έκανα με την BGS. Εδώ υπάρχουν τουλάχιστον τρεις πηγές μεγάλες δεξαμενές πληροφόρησης, τις οποίες πρέπει να αξιοποιήσεις. Καλά το αποκωδικοποιώ? Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και αξιοποιεί μόνο τα γεωφυσικά της BGS. Ενώ υπάρχουν και άλλα γεωφυσικά, τα οποία βεβαίως οι εταιρείες πετρελαίων θα τα πάρουν από τη μαύρη αγορά. Υπάρχει μαύρη αγορά γεωφυσικών στοιχείων στο Λονδίνο, που έχουν κάνει γεωφυσικά κάτω από την Κρήτη. Εν αγνία του ελληνικού κράτους, άρα δεν μπορούν να τα παρουσιάσουν. Είναι όμως στη μαύρη αγορά, είναι ήδη εκεί και βεβαίως όποια εταιρεία θα έρθει θα πάει να τα αγοράσει. Και θα κάνει και το παιχνίδι της. Ναι. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Λέτε τα παγκόσμια πάχη των θαλάσσιων ειζημάτων. Σε ένα σημείο, κάποιες από τις αντιρρήσεις που είχαν σε αυτά που έλεγα, είναι ότι τα πάχη των ειζημάτων στη Μεσόγειο και κάτω από την Κρήτη είναι τόσο λίγα, τόσο μικρά, που δεν μπορεί να υπάρχουν υδρογονάνθρακες. Άμα δείτε λοιπόν αυτά τα πάχη, βλέπετε το κόκκινο είναι ακριβώς κάτω από την Κρήτη. Ναι, ναι. Κάτω από την Κρήτη είναι το κόκκινο, εδώ. Μια χαρά το λέτε. Εντάξει. Και είναι τα μεγαλύτερα πάχη, 22 χιλιόμετρα. Ίζημα. Λοιπόν, μην έρχεσαι εσύ και μου λες είναι να μόνο... διακινδυνεύσω να σας πω ότι βλέπω επίσης έντονο κόκκινο περίπου στο σημείο 13 των μετρήσεων. Μάλιστα. Ε? Ναι. Το οποίο το αφήσαμε απ' έξω τώρα εμείς. Το σημείο 13 έχει 22 χιλιόμετρα πάχος. Είναι η δουλειά του Γιάννη, του καθηγητή από το Πανεπιστήμιο. Του Μακρύ. Του Μακρύ. Μάλιστα. Έχει βγάλει και 20 εργασίες σε αυτό το σημείο. Εμείς για την ώρα τα αφήνουμε απ' έξω. Τα αφήνουμε απ' έξω. Πολύ τέλειο. Το συζητάμε. Μάλιστα. Εντάξει. Άρα λέτε ότι εγώ σας παρουσιάζω και τα παγκόσμια πάχη των θαλάσσιων ειζημάτων για να αντιληφθείτε. Βρε αδερφέ. Εφόσον έχω μεγάλα πάχη, ψάχνω διότι έχω ειζήματα. Είναι θαλάσσια ειζήματα. Και είναι πάρα πολύ παλιά. Ξεκινάμε από ασβεστόλιθους του Τριασικού, διότι τότε ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Ασβεστόλιθη σημαίνει ήσυχη θάλασσα, ζεστή θάλασσα, για να μπορέσω να δημιουργήσω το ανθρακικό μου ασβέστιο. Αλλιώς δεν το δημιουργώ το ανθρακικό ασβέστιο. Άρα όταν έχω αυτά τα πράγματα, ήρεμη θάλασσα, ζεστή θάλασσα, μικροοργανισμούς, φωτοσύνθεση, πρέπει να βρω το πετρέλαιό μου. Και πράγματι
ψάχνουμε στα 7 με 8 χιλιόμετρα και βρίσκουμε το πετρέλαιο. Γι' αυτό φωνάζω. Καλά είναι τα γεωφυσικά, αλλά κοίταξε και την ιστορία, ρε χρυσέ μου άνθρωπε. Τα βλέπεις. Εμείς στην Κρήτη έχουμε και κάτι παραπάνω από τους άλλους.